Η ιστορία του υδρογόνου ξεκινάει με τη μεγάλη έκρηξη δισεκατομμύρια χρόνια πριν, όταν διάφορες κοσμικές διεργασίες οδήγησαν στη δημιουργία του μαζί με άλλα ελαφρά χημικά στοιχεία. Το 1671 ανακαλύφθηκε από τον Ρόμπερτ Μπόιλ. Σχεδόν 100 χρόνια μετά, το 1766, αναγνωρίστηκε ως ξεχωριστό χημικό στοιχείο. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1781, απέκτησε και το όνομά του από την ένωση των δύο ελληνικών λέξεων «ύδρο» και «γενής», όταν οι Αντουάν Λαβουαζιέ και Πιέρ Λαπλάς ανακάλυψαν ότι όταν αυτό το χημικό στοιχείο καίγεται, παράγει νερό. Αυτό καθιστά το υδρογόνο μία από τις καθαρότερες μορφές ενέργειας που βρίσκεται σε αυθονία στη φύση. Για την ακρίβεια, 75% του σύμπαντος αποτελείται από υδρογόνο σε διάφορες μορφές. Ακόμα και ο ήλιος παράγει την ενέργειά του από την αντίδραση ατόμων υδρογόνου υποπίεση. Αν και άχρωμο, το υδρογόνο χωρίζεται σε γκρι, μπλε, καφέ, τυρκουάζ και πράσινο υδρογόνο που προέρχεται από ηλεκτρόλυση νερού με χρήση πράσινης ενέργειας και θεωρείται ως η πιο καθαρή μορφή υδρογόνου. Σήμερα, η ραγδαία κλιματική αλλαγή, η ανάγκη για νέες, πιο φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις και η ανάπτυξη της τεχνολογίας δημιουργούν τις βάσεις για το μέλλον της ενέργειας. Το υδρογόνο έρχεται ξανά στο προσκήνιο ως το καύσιμο που θα μας οδηγήσει σε μια νέα ενεργειακή εποχή, βιώσιμη και καθαρή, με οδηγό τον Δέσφα. Με επενδύσεις σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ανάπτυξη νέων τεχνικών και λειτουργικών δεξιοτήτων, αναβάθμιση και κατάλληλη προετοιμασία του υφιστάμενου δικτύου και κατασκευή νέων 100% hydrogen ready αγωγών, εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ένα 100% συμβατό δίκτυο για την ασφαλή, γρήγορη και αποτελεσματική μεταφορά και αποθήκευση του υδρογόνου. Παράλληλα, σχεδιάζουμε νέα έργα και υλοποιούμε συνέργειες για την ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας του υδρογόνου στην Ελλάδα, ανοίγοντας το δρόμο για ένα πιο πράσινο και ενεργειακά βιώσιμο μέλλον. Το μέλλον του υδρογόνου. DESFA. Enabler of a Sustainable Energy Future.